Pod Είμαι η Βίκη Χατζιβασιλείου και ακούς το podcast. Πάμε αλλιώς. Καλώς ήρθατε και πάλι υπέροχα μου πλάσματα. Καλά το σημερινό θέμα. Είμαι σίγουρη ότι θα σας ενθουσιάσει. Γιατί; Γιατί είναι ένα θέμα που απογεννείσεως κόσμου απασχολεί τους πάντες η μακροβιότητα η διατήρηση της νεότητας τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό η αλήθεια είναι ότι η επιστήμη έχει προχωρήσει πολύ αλλά κάποια πράγματα παραμένουν αναλύωτες αξίες όπως η σωστή επιλογή των τροφών γιατί ναι είσαι ό,τι τρως ή όπως γράφω κι εγώ στο βιβλίο μου το πρώτο όπως τρώμε ζούμε Γι' αυτό σήμερα, με τον αγαπημένο σε όλους μας κύριο Γιώργο Λαγογιάννη, θα μιλήσουμε για τις πέντε τροφές της νεότητας. Κύριε Λαγογιάννη, καλώς ήρθατε και πάλι. Οι γνώσεις, παιδιά αυτού του επιστήμονα, νομίζω δεν έχουν τελειωμό. Και κάθε φορά κρεμόμαστε όλοι από τα χείλη σας. Πραγματικά η ευρύτητα, η πολυμάθειά σας μας έχουν και συγκλονίσει και συγκινήσει και πληροφορήσει και μετατοπίσει σε αυτά που ξέραμε μέχρι σήμερα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό το να μπορεί κανείς να μετατοπίζεται γνωστικά. Σας ευχαριστώ που μας βοηθάτε σε αυτό. Καλώς ήρθατε και πάλι και πάμε να δώσουμε τα φώτα σας στον κόσμο που τον ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το θέμα. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ κυρία Χατζ Βασιλείου για την πρόσκληση πάλι για το ενδιαφέρον αυτό θέμα με τις τροφές που μας βοηθάνε να μένουμε υγιείς και νέοι όσο γίνεται. Έτσι. Γιατί ο κύκλος της ζωής δεν αλλάζει. Αλλά τουλάχιστον να ζούμε με καλή υγεία για πολλά χρόνια, για όσο περισσότερο γίνεται. Ξέρετε, θα πω κάτι που έχει γράψει ο Γαλινός. Κολλήσε μεν το γύρας αδύνατον, επισύν δε το τάχος αυτού δυνατόν. Δηλαδή, τον εμποδίσει τα γυρατιά να έρθουν, δεν γίνεται, είναι ανέφικτο. Αλλά το να τα καθυστερήσεις μπορείς να το κάνεις. Είναι εφικτό, είναι δυνατό. Και αυτό ακριβώς είναι το κομμάτι που θα φωτίσουμε σήμερα εμείς. Με ποιο τρόπο μπορεί κανείς να καθυστερήσει την έλευση αυτή. Και να παρατείνει την νεότητά του. Γιατί μου αρέσει και εμένα λόγω αυτογνωσίας να χρησιμοποιώ έτσι θετικέ λέξει. <laughs> με ναι. θετική σήμαση. Α μιλάμε λοιπόν για νεότητα και όχι για αποφυγή γύρανση. Υπάρχουν κάποιες τροφές που μας βοηθάνε σε αυτό, έτσι δεν είναι. Ναι, και πριν πάμε στις τροφές, να κάνω μια παρατήρηση πάνω σε αυτό. Οι μελέτες έχουν δείξει ότι οι άνθρωποι που ζουν περισσότερα χρόνια τελικά έχουν και καλύτερη ποιότητα ζωής τα τελευταία χρόνια. Ενώ αυτοί που πεθαίνουν νωρίτερα ταλαιπωρούνται και περισσότερο λόγω κακή υγεία. Άρα λοιπόν ενδιαφέρει διπλά το να διατηρήσουμε καλή υγεία. Δεν είναι μόνο για να καθυστερήσουμε το τέλος της ζωής Ή μας. Ή για να περάσουμε καλά όσο είμαστε ναι, νέοι, ναι. αλλά για να περάσουμε καλά Για να περάσουμε συχώς. καλά συνεχώς και στις μεγάλες ηλικίε. Έτσι, βέβαια. Ναι. Γιατί αλλιώ θα λέμε «Αχ, στερνή μου γνώση ναι. να σε είχα πρώτα». Άρα <laughs> λοιπόν ξεκινάμε. Θα, θα ξεκινήσουμε από κάτι που δεν ακούγεται τόσο συχνά και γι' αυτό το διάλεξα σαν αρχή. Είναι το θέμα της πρωτεΐνης. Είναι ένα από τα βασικά τροφικά συστατικά παίρνουμε από τις τροφές μας, αλλά δυστυχώς δεν παίρνουμε αρκετή πρωτεΐνη κάθε μέρα. Το σώμα μας χρειάζεται 0,8 με ένα γραμμάριο ανά κιλό βάρους πρωτεΐνη καθημερινά. Δηλαδή, εγώ που με περίπου 55 κιλά χρειάζομαι 55 γραμμάρια πρωτεΐνης. Περίπου 50-55 γραμμάρια πρωτεΐνης είναι αρκετό. Βέβαια, κάποιος που είναι αθλητής και γυμνάζεται mm -hmm. πάρα πολύ και χάνει και πρέπει να αναπληρώνει, χρειάζεται... Παραπάνω, αλλά για το μέσο άνθρωπο μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα καλό δείκτη. Το ένα γραμμάριο ανά κιλό βάρους είναι ένα καλό δείκτη. Και εδώ έρχεται κάποιο και ρωτάει, και πώ εμπλέκεται τώρα η πρωτενη με τη διατήρηση τη νεότητας. Ναι, με πολλού τρόπου και α το εξηγήσουμε λίγο αυτό. Το βασικότερο είναι ότι πρέπει να διατηρούμε στο σώμα μας καλή αναλογία μυϊκού ιστού σε σχέση με το λίπος, mm -hmm. γιατί έχουμε το σκελετό μας, έχουμε το μυϊκό ιστό και έχουμε και το λίπος. Ο μυϊκός ιστός είναι πολύ σημαντικό να είναι μεγάλος, γιατί αυτό λειτουργεί με πολλαπλούς τρόπους για την υγεία μας. Καταρχήν ο μυκοσυστός είναι ένας μπάφερ που αποθηκεύει γλυκογόνο αποθηκεύει τα σάχαρα όταν τρώμε και όταν έχουμε αρκετό μυϊκό ιστό μπορεί να αποθηκευτεί περισσότερο γλυκογόνο και να κάνουμε λιγότερες αιχμές σαχάρων και στη συνέχεια ενσουλίνης που είναι ο βασικότερος γυραντικός παράγοντας. Α, η αιχμές ενσουλίνης. η ορμόνη αυτή που πιέζει το σώμα να απορροφήσει το σάχαρο και να φάνε τα κύτταρα ζάχαρο είναι ένας από τους πιο γυραντικούς παράγοντες που έχουμε στο σώμα μας. Έχοντας αρκετό ομοιικό ιστό βοηθάμε να μειώνονται οι αιχμές ινσουλίνης όταν τρώμε. Από την άλλη μπορούμε και καταναλώνουμε περισσότερες θερμίδες και και με τα ζάχαρα που υπάρχουν Σωστά. στο σώμα και ταυτόχρονα διατηρούμε το μυϊκό ιστό του σώματος και να μπορούμε να είμαστε ενεργοί, να, να κάνουμε άσκηση, να έχουμε ελαστικότητα. Επίσης, η πρωτεΐνη είναι απαραίτητη και για το σκελετό, κάτι που δεν ξέρει πολλοί κόσμοι. Αυτό κόσμος. θα πρέπει να το διευκρινίσουμε και να πούμε ότι όντως η πρωτεΐνη είναι δομικό υλικό για όλο το σώμα. Το κολαγόνο είναι στην πρωτεΐνη ναι. το κολαγόνο. Είναι παντού και στα κόκαλα και στου χόνδρου. Δηλαδή, κάπου υπάρχει μια πραγματικά μία ασάφεια σε αυτό. Ναι, ναι, είναι το βασικό στοιχείο κατασκευή του σώματο, συμπεριλαμβανομένων και, και των οστών. οστών διότι ο κόσμο ναι. νομίζει, ακούει κολαγόνο και ναι. λέει, Α, έλα για το δέρμα. Δεν είναι για το δέρμα, ναι. είναι ναι. για όλα. Ναι. Και αυτό θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε γιατί είναι ναι. πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, αν δεν πάρει επαρκή πρωτενη, άρα δεν έχει πάρει επαρκέ κολαγόνο, θα έχει πρόβλημα στα κόκαλά σου, στην κινητικότητά σου, θα έχει πρόβλημα στους μίσου, στους ναι. χόνδρους και κατ' επέκταση και στο δέρμα. Ναι, φανταστείτε έναν άνθρωπο που είναι ένα 80 στην ακμή της ηλικία του και στη συνέχεια χάνει ύψος, χάνει σκελετό και καταλήγει να είναι ένα 50, ένα 60 και καμπουριασμένος κλπ είναι πολύ βασική η διατήρηση του σκελετού μας γιατί δημιουργούνται και προβλήματα στη σπονδυλική στήλη, λοιπόν, στη μέση κλπ. Για να πούμε τώρα από πού θα πάρουμε την πρωτεΐνη. Δηλαδή, εγώ τάξη, τώρα φαντάζομαι ένα καλό κομμάτι κρέας π.χ. ή ένα δύο αυγά. Όταν τρώμε πρωτεΐνη, διασπά την πρωτεΐνη στα επιμέρους στοιχεία της που είναι τα αμινοξέα και ξανασυνθέτει ο οργανισμός τη δική του πρωτεΐνη. Άρα, πρέπει να φάμε πρωτεΐνη. Η πιο πλούσια πρωτεΐνη με τα άφθονα είναι οι ζωικές πρωτεΐνες. Το αυγό είναι μια εξαιρετική πηγή γιατί δίνει όλα τα αμινοξέα που χρειάζονται και έχει και μεγάλη ποσότητα πρωτεΐνης. Το αυγό είναι φτιαγμένο για να τροφοδοτήσει έναν οργανισμό από το μηδέν και έχει τη μεγαλύτερη ποικιλία συστατικών όλα όσα χρειάζεται το μικρό κοτόπουλο και τα χρειάζεται και το σώμα μας. Οπότε ποτέ δεν πρέπει να πετάμε τον κρόκο, είναι και πλούσιο για πηγή χολίνης που είναι απαραίτητη. Ε, γιατί κάποιοι λένε ότι όταν τρως το κρόκο ανεβάζεις χολυστερίνη. Υπήρξε ένας φόβος, ένας υπερβολικός κατά γνώμη μου φόβος σε σχέση με τη θεωρία της χολυστερίνης που αναπτύχθηκε τις προηγούμενες δεκαετίες mm -hmm. για την αντιμετώπιση των καρδιακών συνδέθηκε με mm -hmm. καρδιακά η αυξημένη χολυστερίνη η οποία θεωρία όμως σιγά σιγά Φήνει και εγκαταλείπεται. Υπάρχουν άλλες προσεγγίσεις για τα καρδιακά όπως είναι η φλεγμονή και λοιπά, mm -hmm. που είναι πιο σημαντικές από το θέμα της χοληστερίνης. Πάλι στη ζάχαρη θα μας πάτε κύριε Λαχογιάννη νομίζω με τις φλεγμονές. Άρα λοιπόν τρώμε το αυγουλάκι μας ολόκληρο και πόση πρωτεΐνη έχουμε πάρει από ένα αυγό να καταλάβουμε. 6-7 γραμμάρια περίπου από ένα αυγό. Αν φάμε δύο αυγά δηλαδή το πρωί έχουμε πάρει 15 γραμμάρια. Το πολύ. Ε, ναι, το οποίο όμω προσεγγίζει περίπου το 1 τρίτο του στόχου του. Και μετά. Καλό λοιπόν είναι σε κάθε γεύμα για να μπορέσουμε να μαζέψουμε την πρωτενη τη ημέρα. Γιατί η πρωτενη δεν αποθηκεύεται. Πρέπει καθημερινά να τρώνε πρωτενη. Αυτό είναι πολύ ναι. σημαντικό που λέτε και θέλω να του δώσουμε τη δέουσα προσοχή. Ναι. Δεν αποθηκεύεται, αγαπημένη μου η πρωτεΐνη. Άρα κάθε μέρα χρειάζεται να προσλαμβάνουμε όσα γραμμάρια πρέπει για τον καθένα μας πρωτεΐνης. Εγώ ας πούμε θα πρέπει να πάρω τα 50 μου γραμμάρια, 55 μου κάθε μέρα. Από διαφορετικό γεύμα. Ναι. ναι ώστε να μην χάσουμε μυϊκό ιστό mm -hmm. και όσο αυξάνει η ηλικία. Αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό να γίνεται και ίσως να πρέπει σιγά σιγά να αυξάνουμε και λίγο την πρωτεΐνη στις μεγάλες ηλικίε. Από ποια πηγή λοιπόν πέραν του αυγού. Το κοτόπουλο και η γαλοπούλα είναι καλές πηγές πρωτεΐνης γιατί είναι λευκά κρέατα και δεν έχουν κακά λίπη, δεν συνοδεύονται mm -hmm. από ναι. κακά λύπη. Τα ψάρια είναι πολύ καλή πηγή πρωτεΐνης και στη συνέχεια πάμε στις φυτικές πρωτεΐνες. Στο κρέας δεν θα πάμε? Στο μοσχάρι, στο φιλέτο, στο... Όχι. Είναι καλέ πηγέ πρωτενη στο κρέα, το ξέρουμε όλοι. Είναι προφανέ ότι το κρέα είναι η πηγή τη πρωτενη. Καλό είναι σε καθημερινή βάση να το αποφεύγουμε όμω το κόκκινο κρέα, κυρίω λόγω των λιπαρών ωμέγα 6 που το συνοδεύουν και των ορμονών που συνοδεύουν το κρέα και των αυξητικών παραγόντων κλπ. Καλό είναι το κρέα να το αποφεύγουμε σε καθημερινή βάση. Προτιμούμε φυτικέ πηγέ. Τα ωμέγα 6 ενισχύουν του φλεγμονέ μα. Τα ωμέγα 6 είναι καλά και απαραίτητα λύπη, αλλά οξυτώνονται εύκολα. Και όταν mm. τα ωμέγα 6, βγάζουν στοιχεία τα οποία είναι εξαιρετικά φλεγμονώδη. Το ίδιο το ωμέγα 6 είναι και η βάση για τη δημιουργία τη φλεγμονή, κυρίω το αραχιδονικό οξύ, που είναι η βάση ναι, του ωμέγα 6. Ναι. Άρα, ποιε είναι οι φυτικέ πηγέ πρωτενη, κύριε Λαγωγιάννη. Τα όσπρια, Α. όλα τα όσπρια είναι πλούσια σε πρωτεΐνη, απλώς επειδή δεν έχουν όλα τα αμινοξέα. Ναι, του τους είναι. λείπει ένα αμινοξύ νομίζω βασικό που για να ολοκληρωθεί. Τα έχουν στο σώμα μας χρειαζόμαστε καμιά εικοσαριά αμινοξέα, τα οποία δεν περιλαμβάνονται όλα σε μια φυτική τροφή. Μπορεί μια φυτική τροφή να έχει τα 10, η άλλη να έχει τα 15 και λοιπά και αυτά που λείπουν και γι' αυτό καλό είναι να κάνουμε συνδυασμό με τι ναι, τις φυτικές τροφές. Ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ισχύει αυτό που λένε για τα όσπρια, ότι καλό είναι να τα συνδυάζουμε με ρύζι, ολικής για παράδειγμα, γιατί συμπληρώνει τα αμυνοξέα και κάνει πλήρη πρωτενη ισχύει αυτό. Ναι, ναι, το φακόρισο για παράδειγμα είναι ένα πολύ καλό συνδυασμό. Και πολύ υπάρχουν ωραία. και ορισμένα όσπρια, όπω είναι η ροβίτσα, το πράσινο φασόλι, που είναι πάρα πολύ πλούσια σε, προτείνη, σε αμυνοξέα, πρωτενη ισχύει. Πάντως και, και έχει σημασία είναι... να το πω γιατί διευκολύνουμε λίγο τη ζωή των ακροατών μα. Υπάρχουν πλέον συσκευασίε που έχουν μέσα και φακή και ρύζι, ταυτόχρονα. Οπότε το παίρνει, το βράζει και μια χαρά παίρνει την πρωτεΐνη σου. Έτσι, απλά για την πληροφορία αυτό. Υπέροχα. Για πάμε σε άλλη τροφή, πέραν της πρωτεΐνης που νομίζω το ολοκληρώσαμε. Ναι, η πρωτεΐνη λοιπόν θα μας καλύψει το σκελετό και το μυϊκό ιστό. Πάμε λίγο στα έλαια που είναι απαραίτητα για το σώμα μας και εκεί είμαστε τυχεροί στη χώρα μας που είναι μια από τις μεγαλύτερες παραγωγές ελαιόλαδου. Το ελαιόλαδο είναι γνωστό ότι είναι το πιο εξαιρετικό λάδι που είναι κατάλληλο για το σώμα. Όπως έλεγε και ο Όμηρος, ο κίτρινος χρυσός. Το ελαιόλαδο έχει και καλό λίπος, <Συλίως> αλλά ταυτόχρονα είναι και πλούσιο σε Πολύ χρήσιμε πολυφενόλε. Έχει μέσα αντιοξυδοτικές ουσίες και άλλα συστατικά τα οποία ακόμη δεν έχει αναλυθεί η ευεργετική του επίδραση Φαντάσομαι στο σώμα. έχει και να αναλυθεί δηλαδή έχει τα συμπεράσματα. Έχει, παρα... συμπεράσμα, θα έχει θα παρατηρηθεί, α... αλλά δεν έχει αναλυθεί στη λεπτομέρεια του. Υπάρχουν ορισμένε από τις ουσίες αυτές που έχουν μελετηθεί, αλλά δεν έχουν μελετηθεί ακόμη. Κύριε άλλες. Λαγωγιάννη, βασικό ερώτημα. Το ελαιόλαδο μαγειρεμένο ή ομό είναι καλύτερο. Γιατί εντάξει, είναι προφανή η απάντηση, αλλά θέλω να την εξηγήσουμε στον ναι. κόσμο. Το καλύτερο για όλα τα λάδια, είναι να είναι ομά να μην μαγειρεύονται γιατί στη Έτσι. θερμοκρασία έχονται σε επαφή με οξυγόνο και οξυδώνονται το οξυδωμένο λάδι είναι το πολύ κακό λάδι Ιδίω το τηγάνισμα που η επιφάνεια επαφή του αέρα με το λάδι είναι πάρα πολύ μεγάλη απλωμένη, είναι ναι. απλωμένη και είναι πάρα πολύ μεγάλη οξυδώνεται πάρα πολύ εύκολα Οπότε ας αποφεύγουμε τα τηγανιτά εκεί στα εστιατόρια ή στους χώρους μαζικής εστίασης που κατακόρων χώρους... προσθέτουν Φέρονται πατάτες, έτσι. Ναι, στου χώρου μαζική εστίαση εκεί να βγάλουμε ένα πολύ μεγάλο αλάρμ, γιατί hm. τα λάδια που χρησιμοποιούνται εκεί είναι επικίνδυνα λάδια ω6, όπω το palm oil κλπ. Το φινικέλαιο και χρησιμοποιούνται το ίδιο λάδι για πάρα πολλές ώρες μέχρι να τελειώσει συμπληρώνουν ένα τάκο καινούριο λαδιού μέσα και, και ξέρετε, φριτές, Θέλω να σας πω κάτι, να το κρατήσετε σε μια γωνίτσα του μυαλού σας. Μπορεί όσο είστε νέοι, αν κάποιοι από σας είστε στην νεότερη ηλικία σας, αυτό να σας φαίνεται λίγο αστείο ή λίγο υπερβολικό. Όμως, αυτή η επίδραση έχει σορευτική δράση, είναι αθρηστικά αυτά τα αποτελέσματα. Δηλαδή κάποια στιγμή στη ζωή σας θα καταλάβετε ότι το junk food μόνο καλό δεν σας κάνει. Συγγνώμη τώρα γι' αυτό, αλλά έπρεπε να το πω. Ναι, έχετε πολύ δίκιο. Είναι η βασική πηγή φλεγμονής που περνάει από το έντερο και μεταφέρεται σε όλο το σώμα. Μα δεν είναι τυχαίο που λένε ότι η σύγχρονη θάνατη πλέον θα είναι από διατροφή. Και είναι από διατροφή ήδη. Θυμάμαι όταν έγραφα το πρώτο βιβλίο και διάβαζα τις έρευνε, λέγανε ότι σε 20 χρόνια η διατροφή θα είναι νούμερο ένα αιτία θανάτου. Και φτάσαμε σε αυτή την περίοδο δυστυχώ, όπου πραγματικά η διατροφή είναι ο λόγο που χάνονται τόσε ζωέ. Διότι δεν είναι μόνο το τι τρώ, είναι και ο τρόπο που μαγειρεύεται αυτό που τρώ. Και ο τρόπο που μαζικά μαγειρεύονται οι τροφέ. Διατίθεται στον κόσμο μέσα από τους χώρους μαζικής εστίασης, κάθε άλλο παρά είναι. Να σας πω εδώ χαρακτηριστικά, έχω ακούσει καθηγητές Αμερικάνους ειδικού που mm -hmm. έχουν ψάξει πολύ το θέμα, να ισχυρίζονται ότι πριν από κάθε καρδιακό επεισόδιο έχει προηγηθεί mm -hmm. κατανάλωση τηγανιτού. Oh. Και ψάξτε το. Εντάξει, δηλαδή είναι. Τώρα που έχω να γιατί συγγνώμη. επηρεάζει yeah. πάρα πολύ φλεγμονή του εντέρου, μεταφέρεται στη φλεγμονή των αγκίων και δημιουργεί το σπάσιμο της πλάκας και τους θρόμβους και έρχονται εγκεφαλικά και καρδιακά από το γεγονός αυτό. Φαντάζομαι, από ε, ένα τηγανιτό γεύμα. Υπάρχουν άλλοι που ισχυρίζονται ότι η ισουλεινοαντίσταση και ο διαβήτη προέρχεται από τα οξυδωμένα λύπη ότι το σώμα μας όταν δει τα προϊόντα αυτά των οξυδωμένων λοιπόν μέσα στο αίμα θεωρεί ότι υπάρχει φλεγμονή γιατί μοιάζουν με τις μεμβράνες ε, κακών βακτηριδίων κυρίως του σταφυλόκοπου κλπ. Και, λοιπά, και ανεβάζει η αντίσταση για να ανέβει το επίπεδο σαχάρου στο αίμα και να μπορέσει να τροφοδοτήσει τα λευκά αιμοσφαίρια για να αντιμετωπίσουν τη φλεγμονή και δημιουργεί, αν αυτό γίνει μια φορά, έχει καλός. Όταν όμως αυτό επαναλαμβάνεται και γίνεται χρόνιο, έχουμε θέμα δημιουργία συνεισουλήνων αντίσταση και διαβίτη, Δηλαδή τα λάδια χτυπάνε σε, πολλές σε πολλά και επίπεδα. Σε πολλά και διαφορετικά Τώρα σας κάναμε επίπεδα. λίγο υψηλή ανάλυση. Κάποιοι ίσως τα αντιλαμβάνεστε αυτά, κάποιοι άλλοι όχι. Κρατήστε το συμπέρασμα ότι τα τηγανιτά και τα Σάλτσες. πολυκερισμένα λάδια οδηγούν σε πολύ δύσκολες συνθήκες Ζωής. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό που είπατε με τα πολυκερισμένα λάδια που δεν το συνδυάζουμε ότι είναι το ίδιο πράγμα με το τηγανιτό. Δηλαδή, οι ξηροί καρποί, όταν τρώμε σε μεγάλε ποσότητε mm. ξηρού καρπού, έχουν πολλά πολλά 6 μέσα. Ο ξηρό καρπό είναι πολύ καλή τροφή, αλλά σε μικρή ποσότητα. Δεν μπορούμε να τρώμε μεγάλε ποσότητε με ω 6 και ποτέ δεν πρέπει να φάμε ξηρό καρπό, ο οποίο έχει ταγκιάσει και μυρίζει αυτό, άσχημα. Αυτό, πείτε το, πείτε. Ο ξηρό καρπό πρέπει να μπαίνει οπωσδήποτε στο ψυγείο. Όλα τα λάδια πρέπει να να μπαίνουν στο ψυγείο Συγγνώμη, τι εννοείται και το ελαιόλαδο. Κανονικά και το ελαιόλαδο. Και να σας πω το εξής... Πάρτε Έχω α... ανοίξει το στόμα και τα μάτια τώρα, ναι. δεν με βλέπετε... αλλά πραγματικά αυτό δεν το ήξερα. Πάρτε ένα μπουκάλι αγνό παρθένο ελαιόλαδο... όπω βγήκε το μήνα το Νοέμβρη ή το Δεκέμβρη... που μαζεύονται οι ελιές από την παραγωγή του... που είναι πάρα πολύ πικρό... Και καίει στο στόμα μας λόγω των πολυφαινολών και των πολύ χρήσιμων στοιχείων που Σωστά. έχει. Μετά από μερικούς μήνες όλα αυτά έχουν χαθεί. Αν αυτό το μπουκάλι το κλείσετε αεροστεγώς και το βάλετε στο ψυγείο και το ανοίξετε μετά από ένα χρόνο, διατηρεί ακριβώς την ίδια κατάσταση σαν την πρώτη στιγμή που παρήχθηκε. Αν όχι κάνουμε κάτι επικίνδυνο για τον οργανισμό μας. Ε. Δηλαδή αν έχει μείνει το μπουκάλι το λάδι εκτός... Ψυγείου κανένα χρόνο. Δεν κάνουμε κάτι Ωραία. επικίνδυνο. Να εσυχάσουμε. Χάνουμε πολλά χρήσιμα οξυδωτικά. Το Εντάξει. ελαιόλαδο όμω, επειδή είναι μονοακόρεστο, ναι. δεν οξυδώνεται και τόσο πολύ όσο οι ξηροί καρποί. Αν αφήσουμε ξηρού καρπού απ' έξω από το ψυγείο, και έχουμε εκεί πρόβλημα. Το χάσαμε το θέμα. Τα ωμέγα 3, αν παίρνουμε για συμπλήρωμα ηχθιέλαια, οπωσδήποτε πρέπει να τα βάζουμε στο ψυγείο και να μην τα αφήνουμε απ' έξω. Αν χρειαστεί να τηγανίσουμε κάτι για κάποιο λόγο. Ναι. Ελαιόλαδο, έτσι. Ελαιόλαδο, ελαιόλαδο. Γιατί είναι το μόνο που αντιστέκεται ναι. και δεν οξυδώνεται τόσο πολύ όσο τα λέλε. Ναι, ναι και μια χρήση, δύο χρήσει το πολύ. Και πέταμα. Ιδανικά, ιδανικά μια χρήση. Και για τον ίδιο λόγο και τα αυγά στο ψυγείο. Γιατί τα αυγά mm. έχουν Ω3 και Ω6 λιπαρά μέσα. Που οξυδώνονται και πρέπει να μπαίνουν στο ψυγείο, και γι' αυτό συνιστάται και η κατανάλωση των αυγών που είπαμε προηγουμένω να γίνεται μέσα στι πρώτε δέκα μέρε από τη γέννα του. Oh, Όχι κανιά. να αφήνουμε τα αυγά για μεγάλο διάστημα, δηλαδή να κοιτάμε την ημερομηνία γέννηση πάνω στο κουτάκι, Μάλιστα. να παίρνουμε να είναι μέσα στι δέκα μέρε και να τα βάζουμε στο ψυγείο. Και καλό θα ήταν να το ακούσει και αυτό η πολιτεία και να επιβάλλει στα σούπερ μάρκετ που καταργήθηκε αυτά τα τελευταία χρόνια mm -hmm. τα αυγά να είναι προϊόντα ψυγείων. Και όχι να τα αφήνουν απ' έξω. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ράφι. Αυτό ήθελα να πω τώρα: Ότι παντού στα σούπερ μάρκετ τα βλέπουμε εκτός ψυγείου τα αυγά. Κανονικά αυγά και ξηρή καρπή πρέπει να μπαίνουν στο ψυγείο για να προστατεύονται τα λοιπά. Μακάρι αυτό το podcast να φτάσει και στα αυτιά κάποιου που μπορεί να κάνει κάτι και να επιβάλλει μια διάταξη τέλο πάντων νόμου για αυτό το θέμα. Να προστατεύσουμε λίγο τον κόσμο από λάθο διατροφικέ επιλογέ επικίνδυνε για την υγεία του. Πάμε σε σωστέ επιλογέ λοιπόν. Πάμε αλλιώ. Να πούμε ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμα τα Ω3 λιπαρά από τα ψάρια. Άρα mm -hmm. προτιμούμε ψαράκι, σαρδέλα και σολομό να μπουν κανονικά στο τραπέζι μα σαν βασικέ στροφέ και για την πρωτενη και για το λάδι και να αποφύγουμε κάθε μορφή σπορέλαιο. Τα σπορέλαια που πλασάρονται σαν φυτικά έλαια και τα βούτυρά τους που πλασάρονται Καλιά. σαν μαργαρίτες και λοιπά ναι. που είναι φωτικά, είναι πραγματικά πάρα πολύ επικίνδυνα και καλά είναι να το αφήσουμε στην άκρη αν θέλουμε την υγεία μας και την καλή κατάσταση. Γενικώ, εγώ ξέρω μας. ότι πρέπει να είμαστε μακριά από κάθε τύπου μαργαρίνη. Ναι. Στερεοποιημένο φυτικό έλαιο δηλαδή. Πολύ Ωραία. Σωστή, πολύ Πάμε σωστή. να πούμε για ακόμη μία τροφή νεότητας, λοιπόν. Η κορυφαία τροφή είναι τα έγχρωμα λαχανικά και mm -hmm. η καθημερινή σαλάτα που πρέπει να συνοδεύει κάθε γεύμα μας ή θα το αντιστρέψω λίγο, όχι να το συνοδεύει, να, να, είναι, να είναι το βασικό η γεύμα η σαλάτα και να συνοδεύεται και από κάτι άλλο <laughs> από δίπλα αλλά το βασικό να είναι η σαλάτα δεν πάμε να, πάμε να φάμε τη σαλάτα και πλευρικό πιάτο μπορούμε να έχουμε και κάτι άλλο και μάλιστα διάβαζα πρόσφατα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο που έλεγε ότι πρέπει να προηγείται η φυτική ίνα από την πρωτεΐνη και κατ' επέκταση και από τον υδατάνθρακα που θα έρθει μετά δηλαδή η φυτική ίνα να είναι το πρώτο που θα βάλουμε στο στόμα μας σε ένα γεύμα αυτό. Είναι σωστό αυτό ότι η σαλάτα μας πρέπει να είναι και έτσι συνήθως σερβίρεται πρώτη mm. ξεκινάμε το φαγητό μας εκτός εάν συνοδεύεται από κακή σάλτσα γιατί καμιά φορά όταν τρώμε έξω σαλάτα βάζουν κάποια σός μέσα που είναι γεμάτα ζάχαρης ή πρέπει να το αποφύγουμε εντελώ ή εκεί τότε θα βάλουμε μπροστά την πρωτεΐνη. Αν είναι κανονική σαλάτα μπορούμε να τη φάμε πρώτη δεν κάνει κανένα πρόβλημα. Φυτικές ίνες λοιπόν και πλούσια σαλάτα. Και υπάρχει και άλλη μια κατηγορία τροφών που είναι πάρα πολύ σημαντική που είναι η βολβή κύριε Λαγογιάννη που συνδέονται με τη διατηρήση της νεότητας. Να εξηγήσουμε αρχικά τι εννοούμε όταν λέμε βολβούς και πώς λειτουργεί αυτό όλο. Τα λεγόμενα ριζώδη λαχανικά είναι πάρα πολύ πλούσια σε πρεβιωτικές ίνες, ίνες δηλαδή το διατοδιαλυτές που τις τρώει το μικροβίωμα του εντέρου μας συνειδητοποιώντας ότι το σώμα μας δεν είναι αυτόνομο αλλά λειτουργεί σε συνεργασία με ένα μικροβίωμα στο έντερο όπου τις περισσότερες βιταμίνες και ουσίες που χρειάζεται το σώμα δημιουργούνται εκεί σε συνεργασία με το μικροβίωμα Πρέπει να φροντίζουμε το μικροβίωμα να είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Τι σημαίνει καλό μικροβίωμα και να είναι σε καλή κατάσταση. Mm -hmm. Πρέπει να έχει μεγάλη ποικιλομορφία. Υπάρχουν χίλια περίπου διαφορετικοί μικροοργανισμοί που mm -hmm. συνθέτουν ένα μικροβίωμα. Mm -hmm. Που είναι μικροβία, μύκητες, βακτήρια κλπ. Που συνθέτουν το περιεχόμενο του εντέρου μας και κάνουν τη διάσπαση των τροφών. Όσο περισσότερα και σε καλή αναλογία είναι αυτά μεταξύ... Τους, τόσο καλύτερο είναι το μικροβίωμά μας και τόσο καλύτερη η υγεία μας. Πώς μπορούμε να κάνουμε ένα καλό λοιπόν μικροβίωμα, που σημαίνει με μεγάλη ποικιλία μικροβίωμα και με καλή αναλογία, ταΐζοντας το σωστά, γιατί τα διαφορετικά είδους βακτήρια αυτά τρώνε διαφορετικές τροφές. Όταν τρώμε με ποικιλία τροφής βοηθάμε διαφορετικές μορφές και να μην έχουμε επικράτηση κάποιου είδους που αυτό είναι κακό. Διαφορετικά λαχανικά με διαφορετικές σύνες, με διαφορετικά είδη κάθε μέρα, να μην επαναλαμβάνουμε το ίδιο φαγητό συνεχώ, να τρώμε διαφορετικά πράγματα και να έχουμε αρκετές σύνες όπως βολβόδι λαχανικά δηλαδή πατζάρια, η γλυκοπατάτα είναι ένα εξαιρετικό, εξαιρετικό. είδο. Το κρεμμύδια, τα σκόρδα. Το κρεμμύδι, οι Έλληνε παλιά τρώγανε στον πιχτό κρεμμύδι, λέγανε. <laughs> Απλώ το χτυπούσαν, βάζανε λίγο λαδάκι και λίγε ελιέ γύρω-γύρω και ήταν ένα πλήρε γεύμα. Το στούμπιγμα σε τι βοηθάει. Δεν το έχω καταλάβει Υπά... ποτέ. Υπάρχουν πάρα πολλέ ουσίε στο κρεμμύδι και στο σκόρδο κλπ. Οι οποίε δεν υπάρχουν μέσα στο κρεμμύδι. Πρέπει να το τραυματίσει για να φτιαχτούν. Έχετε δει το κρεμμύδι. Όταν κόψετε κρεμμύδι με το μαχαίρι, πονάνε τα μάτια σα. Αυτή ναι. η ουσία που βουτσούσουν τα μάτια μα δεν υπάρχει μέσα στο κρεμμύδι. Δημιουργείται στον τραυματισμό. Από ουσίε που την ώρα που τραυματίζεται βγαίνουν, τι εκρίνει και τι δημιουργεί για να σκοτώσει, υποτίθεται, το ζώο που πάει να το φάει. Το ίδιο γίνεται και με το σκόρδο. Αν βάλουμε μια σκελίδα σκόρδο στι φακέ μα μέσα, είναι άχρηστη τροφή, έχει κάποιε ίνε κλπ. Όταν το χτυπήσουμε το σκόρδο και το κάνουμε σκορδαλιά ή το ψιλοκόψουμε και το τραυματίσουμε, βγαίνει η αλυσίνη που είναι η πραγματική η ουσία. Αλλά να το φάμε όμω αυτό έχει σημασία. Όχι, δεν καταστρέφεται η αλυσίνη από τη στιγμή που θα φτιαχτεί όταν το χτυπήσουμε. Δηλαδή μπορούμε να το ψιλοκόψουμε, να το αφήσουμε 10 λεπτάκια απ' έξω και μετά να το ρίξουμε στο φαγητό. Αυτά είναι πολύ ωραία κόλπα τώρα που δεν τα ξέρουμε. Και το ίδιο που είναι πολύ γνωστό με τη ρόκα και όλα τα σταυρανθή, τα οποία πρέπει να ψιλοκόβονται για να δημιουργηθεί η σουλφοραφάνη. Η ρόκα έχει μηδέν σουλφοραφάνη, αν πάτε να την αναλύσετε. Αν την ψιλοκόψετε και λοιπά, θα δημιουργηθεί η σουλφοραφάνη και το και κλπ. Όχι, πείτε μου τώρα, αυτά που ακούτε σε αυτό το podcast, τα ακούτε αλλιού Πραγματικά, απαντήστε μου. Νομίζω πουθενά αλλιώ, γιατί μόνο εδώ πάμε αλλιώ. Πραγματικά, κύριε Λαγογιάννη, τα όσα μα είπατε σήμερα ήταν εξαιρετικά. Θέλω να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για αυτό το πλούτο των γνώσεων που έχετε αυτή την καλή διάθεση να μοιράζεστε μαζί μας. Σας ευχαριστώ πολύ που και σήμερα πήγαμε αλλιώ μιλώντας για τις τροφές της νεότητας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε πάντα καλά. Στο επόμενο επεισόδιο δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Είμαι η Βίκη Χατζηβασιλείου και άκουσε το podcast Πάμε Αλλιώ. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζήτησε τα podcast που σε ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούς podcast από το κινητό σου. Pod το καλό να ακούγεται.